Χάσουνε σήμερα και λέω να φτιάξω ένα gaming YouTube studio. Οπότε έχουμε 532 χιλιάρικα γιατί έχω παίξει αρκετά από την παιχνιδική off camera. Έχουμε κατοικίδιο το οποίο θα ασχοληθούμε σε άλλο βίντεο. Και πάμε να αγοράσουμε έναν χώρο. Που θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα studio. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι ιδιαίτερο. Μπορεί να είναι και ένα μικρό διαμέρισμα, έτσι. Και αυτό δεν φαίνεται άσχημο. Μέσα έχει αρκετό χώρο. Κάνα δωμάτιο έχεις όμως. Εσύ είναι πολύ χάλια βασικά. Αυτό είναι χρέπει, αλλά μου αρέσει αυτό εδώ πέρα το χώρος. Οπότε θα πάμε με αυτό. Αγοράσουμε αυτό το σπίτι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πώς είναι από μέσα. Πόσο σε πόσο χαλιά κατάσταση είναι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα είναι, πέρα από το να καθαρίσουμε, είναι να αποφασίσουμε σε ποιο σημείο θα πάει το gaming το δωμάτιο. Έχει πολύ φως εδώ πέρα για να είναι gaming δωμάτιο αυτό, έχει πολύ τέτοιο. Κουζίνα, αυτό είναι κουζίνα ενιαίος χώρος αυτός. Ωραία, κουζίνα και τραπεζαρία είναι εκεί. Θα μπορούσε να είναι αυτό, αλλά είναι λίγο μικρούλι. Μπάνιο. Οπότε έχουμε δύο επιλογές, έχουμε ή αυτό το χώρο ή αυτό το χώρο. Ή μπορούμε να κάνουμε και αυτό τον χώρο. Το οποίο είναι πολύ κοντά στο σαλόνι και δεν θα ήθελα η αλήθεια είναι το gaming room να είναι κοντά στο σαλόνι. Εγώ λέω να κάνουμε αυτόν εδώ τον χώρο. Οπότε πουλάμε ό,τι σαβούρα έχει εδώ μέσα. Δεν θα ασχοληθούμε με όλο το σπίτι σε αυτό το επεισόδιο. Η αλήθεια είναι. Άμα θέλετε να ασχοληθούμε με το σπίτι στο επόμενο επεισόδιο και να κάνουμε πράγματα, ξέρω εγώ, και στα άλλα δωμάτια, αφήστε κάποιο σχόλιο να πείτε. Μπέι, θέλω να κάνει αυτό και πέρα. Θέλω να ασχοληθεί με αυτό το δωμάτιο. Είναι καλή φάση. Εδώ τώρα που είναι λερωμένο. Εδώ δείχνει ότι είναι λερωμένο, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Στο ταβάνι. Εδώ πέρα δείχνει ότι είναι λερωμένο, αλλά μπορεί να είναι απ' έξω. Αυτό λογικά είναι απ' έξω. Ωραία. Φεύγει εσύ και τώρα για πάτωμα. Θα ξεκινήσουμε από τα σημαντικά για πάτωμα. Floors and ceiling. Floors and ceiling tiles. Θέλουμε. Σε τι θα ήθελα. Θα ήθελα το πάτωμα. Το πάτωμα θα το ήθελα να είναι κάτι τέτοιο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε το πάτωμα θα πάει. Α, δεν το έκανα ολόκληρο. Το πάτωμα θα πάει κάτι τέτοιο. Πανέμορφο. Τώρα ο τοίχος. Τι χρώμα θέλουμε τον τοίχο. Μπορούμε να βάλουμε τα πετσαρία ίσως για τον τοίχο. Μπορούμε να βάλουμε τα πετσαρία. Walls. Wall panels, όχι. Wallpaper. Να βάλουμε τέτοιο. Θα βάλω αυτό. Θα βάλουμε σε αυτό το τοίχο αυτό. Όχι! Ήταν μισκλικ επειδή κόλλησε. Και δεν πειράζει γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου να σου πω την αλήθεια. Ξέρεις τι, κάτσε να δούμε κάτι καλύτερο. Κάτσε να δούμε κάτι καλύτερο. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Αυτό το ήθελα. Μια ζωή. Αυτό το ήθελα όλη μου τη ζωή. Το βρήκα τώρα. Ναι, ρε φίλε. Δες το πόσο πιο ωραίο είναι τώρα, έτσι. Εδώ. Και το υπόλοιπο μπορούμε να το βάψουμε. Δεν με ενδιαφέρει στο υπόλοιπο να έχει χρώμα. Το υπόλοιπο μπορούμε να το κάνουμε κάτι με το μπλε να ταιριάζει. Ίσως αυτό. Πάμε large εδώ. Για να δούμε έτσι με αυτό πώς είναι. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε αυτό ο τοίχος θα είναι γκρι. Βασικά όλο το χρώμα εδώ θα είναι γκρι και από πίσω. Σκέψτε ότι εδώ θα είναι το PC. Ίσως μπορούμε να το κάνουμε κάτι έτσι. Θα δούμε. Μπορούμε να το κάνουμε και πράσινο να είναι φάση green screen. Αλλά δεν ξέρω αν έχει green screen να βάλει στο παιχνίδι, αν έχει από μόνο του. Μου άρεσε πάρα πολύ εδώ το green πώς βγήκε. Δεν ξέρω βέβαια τώρα το βάνι, άμα μου αρέσει. Δεν μπορούμε να το πουλήσουμε αυτό, έτσι. Ας είναι όπως είναι εδώ το βάνι, δεν μας πειράζει ιδιαίτερα. Λοιπόν, τώρα θέλω καλύτερα παράθυρα. Θέλω καλύτερα και ωραία παράθυρα. Δεν θυμάμαι πώς γίνονται, αλλά θα το βρούμε, δεν είναι πρόβλημα. Όπα. Τι είναι αυτή. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Τρολάρι τώρα. Παράθυρο σε είπα, δεν σου είπα. Τουαλέτα. Μπάθρουμ, ναι, μπάθρουμ είναι εδώ εκεί. Αλλά αυτό είναι μικρό, ρε φίλε. Αυτό γιατί δεν πάει πιο πάνω. Μπορεί να πάει πιο πάνω. Πάτω πιο πάνω, βρε καθυστέρα. Και όχι απλά είναι αίδια, δεν κεντράρει κιόλα. Δεν βάλουμε δύο. Κάπως καλύτερα θα πω εγώ. Κάπως καλύτερα θα πω εγώ και σταματήστε. Που βάλαμε παράθυρο, όλα είναι. Πένα, τζιλατά. Κιουκιουλά. Α, ξέρετε τώρα πρέπει να το βάψουμε αυτό. Αυτό τώρα τι θα το βάψουμε. Αυτό λέω να το βάψουμε άσπρο. Θέλω να το βάψουμε άσπρο. Ας το βάψουμε όλο αυτό άσπρο. Όχι ρε, πιάσαμε γωνία. Πιάσαμε γωνία, πρέπει να αγοράσουμε τώρα την Κρήτη μπογιά. Πετάμε λεφτά εδώ πέρα. Καλά, όχι πως έχει ιδιαίτερη σημασία, έχουμε πολλά λεφτά. Αλλά γιατί να το πετάξεις, ναι, μου αρέσει. Και διορθώνουμε το κομμάτι που φτιάξαμε, που χαλάσαμε βασικά. Και από μπογιά και τείχο είμαστε κομπλέ. Τώρα θέλω να δούμε ένα γραφείο. Τι γραφείο να βάλουμε εδώ πέρα. Νομίζω έχει gaming γραφείο. Έχουμε αυτό σαν επιλογή. Έχουμε αυτό. Νομίζω έχουμε μία επιλογή. Δεν μας δίνουν και πολλές επιλογές εδώ πέρα. Όσο μεγάλο είναι, το θέλω μαύρο. The giant horse cock weighs over 11 pounds. Παίζει να είναι το πιο φλόρικο γραφείο που έχω δει. Θέλουμε καρέκλα. Τι ας ψάξουμε gaming, δηλαδή. Ου, κατευθείαν. Και εσένα θέλουμε μαύρη καρέκλα. Δεν θέλουμε. Ακίνητο είναι οπωσδήποτε μαύρο, αυτό δεν αλλάζει. Αυτό. Εδώ.
Γιατί είναι τόσο χαμηλό, ρε φίλε. Τι άλλο gaming έχουμε. Ου, το computer. Αλλά άστο έτσι, γιατί αυτό θυμίζει gaming. Επειδή RGB χρώματα. Όλοι ξέρουν ότι τα RGB χρώματα σου δίνουν έξτρα 50 FPS στο game σου. Θέλουμε οθόνη. Εδώ. Ultra wide. Τι άλλο gaming. Νομίζω έχει gaming ποντίκι. Εδώ είσαι. Βάλε και το ποντίκι εδώ. Θέλουμε τώρα ένα keyboard. Για να τι έχουμε από keyboard. Μηδαμινές επιλογές. Θα πάρουμε το βρώμικο. Ωραία. Τώρα θέλουμε καμιά αφίσα. Κάτι έτσι να το κάνουμε εδώ πέρα. Decoration. Κάτι έτσι να είναι ωραίο, ρε φίλε. Όχι μόνο τις βλακίες που έχει εδώ πέρα. Ένα ρολογάκι θα το βάζα. Για τη χέρια. Ένα έτσι. Ναι. Αυτό είναι ωραίο. Μην τίνω. Ναι. Και τώρα θέλουμε ένα καναπέ. Έτσι κάνα μικρό καναπέ να έρχεται να ράζει για παρέα. Πώς το φαίνεται ωραίο. Και αυτό φαίνεται ωραίο. Δεν μου αρέσει το χρώμα του. Εδώ. Όποιος θέλει έρχεται ράζει εδώ πέρα και βλέπει τι κάνει. Τώρα θέλουμε μια τηλεόραση. 85 άρα. Μεγάλη. Ωπα ρε. Εδώ. Να βάλουμε εδώ πέρα κάνα stand κάτι. Αυτό. Εδώ. Ίσα χωράμε εδώ πέρα, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν μας πειράζει ιδιαίτερα. Κάμερα έχει τίποτα. Όχι, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Κάπως θέλουμε κάμερα να χωρέσει αυτό κάπου εδώ. Το ανάβεις κιόλας, έχεις φως εδώ. Καμιά κονσολίτσα μου πάρουμε. Πάρουμε αυτό που μοιάζει με PS4. Το πρώτο του PS4. Το βάλουμε εδώ. Μια χαρά έχει βγει. Και αν μπορούμε να έχουμε εκείνα τα ηχομονωτικά, τα μαξιλάρια που βάζουνε. Decorations. Αν και δεν νομίζω. Αυτά είναι αυτά που κρέμονται στον τοίχο. Άμα δούμε LED τίποτα. Σε LED. LED stripe. Το οποίο δεν έκανε τίποτα. Ό,τι χειρότερο έχω βάλει. Αλλά το δωμάτιο βγαίνει πένα. Πάντως έχει βγει πολύ ωραίο. Ελπίζω να σας άρεσε το δωματάκι μέχρι στιγμής έτσι που το κάναμε. Προτείνετε μου να βάλουμε και άλλα πράγματα εδώ. Και προτείνετε μου τι να κάνουμε στο υπόλοιπο σπίτι. Δηλαδή, αν θέλετε στο επόμενο επεισόδιο να πιάσουμε εδώ το σαλόνι, τι να το κάνουμε, πώς να το κάνουμε ωραίο. Αλλά νομίζω εδώ το gaming το δωμάτιο βγήκε πανέμορφο. Δηλαδή, άνετα έκανα δουλειά εγώ εδώ πέρα. Πολύ άνετα, μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει το δωμάτιο όταν πάμε για στούντιο, γιατί θέλω να είναι μικρός ο χώρος. Δηλαδή, δεν θα ήθελα κάτι σε τέτοιο μέγεθος. Σε αυτό το μέγεθος για μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Νιώθεις πιο ωραία όταν είναι μικρότερος ο χώρος να κάνεις δουλειά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν είναι κομμάτι ψυχολογίας αυτό, αλλά νιώθω ότι σε τέτοιο χώρο κάνεις καλύτερη δουλειά. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.